Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης έχει μετατραπεί στην κυριολεξία σε θέατρο μαχών. Η ζωτική σημασία σε καταστάσεις στη Ζαπορίζια με τους 6 αντιδραστήρες και τις αποθήκες πυρηνικών καυσίμων βρίσκονται στο έλεος των βομβαρδισμών. Και αν μέχρι στιγμής αποφύγαμε μια πυρηνική καταστροφή, είναι μάλλον από θαύμα. Ούτε η μόνιμη πλέον παρουσία των εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στέκεται ικανή να συγγύσει τα όπλα. Military activity and operations are increasing in that part of the country. And this worries me a lot. Εξαιτίας νέων βομβαρδισμών και με τις αλληλοκατηγορίες ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο να δίνουν και να παίρνουν, ο πυρηνικός σταθμός αποσυνδέθηκε από το ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας. Η τελευταία γραμμή ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιές και ολόκληρο το εργοστάσιο λειτουργεί τώρα με εφεδρικές γεννήτριες δίζελ. Το σφυροκόπημα στη Ζαπορίζια χωρίς αποκλιμάκωση. Τελευταίο περιστατικό, η σφοδρή αποτροπή, όπως ισχυρίζεται η Μόσχα, μιας ακόμη προσπάθειας των Ουκρανών να ανακαταλάβουν το πυρηνικό εργοστάσιο. Με 42 σκάφη και 250 στρατιώτες, φέρονται να επιχείρησαν να φτάσουν στην περιοχή εν μπλο μέσω του ποταμού Δνίπερου. Χωρίς νεουδάφρυσια προβοκάτσια, οι Ουκρανικοί νατσιοναλίστοι πετυράλε 47 βοηθικών ουμπίτεμι, в том числе 10 иностранных наемников. Οι ισορροπίες κάτι περισσότερο οποριακές με τους κατοίκους της Ζαπορίζια να προετοιμάζονται για πιθανή έκκληση ραδιενέργειας. Мы пришли получить таблеточку йодоткалии, чтобы в случае катастрофы, да, мы могли ее принять и уже спасти себе жизнь. Παρότι η προέλαση των Ρώσων στον Ντονπάς χαρακτηρίζεται από στασιμότητα, οι μάχες εξακολουθούν να είναι σφοδρές. Θύματα της θηριωδίας και δεκάδες παιδιά. Κάποια μάλιστα εξ αυτών έπεσαν νεκρά χθες στο Τσερνίχιφ από λάθος του Ουκρανικού στρατού, που πυροδότησε έκτοξε φτύρα χειροβομβίδων σε δημόσια εκδήλωση. Серед постраждалих діти, маленькі хлопчик, зараз у важкому стані, в реанімації. Правоохоронці мають якнайшвидше з'ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід, усі вини мають бути притягнуті до відповідальності. Φήμες για επικείμενη παρέτησή του από την ηγεσία της Τσετσενίας πυροδότησε το ενηγματικό βίντεο που ανήρτησε στο Telegram ο Ραμζά Καντίροφ, στενός σύμμαχος του Πούτιν και βασικός θειασότης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. У нас в Кавказском сейчас есть пословица, да. Каким бы ни был гость уважаемым, да он долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает, но приятное, поэтому... Я думаю, что в мое время тоже пришло, пока меня не выгнали. Ο 45-χρονος Καντίροβ είναι ο μακροβιότερος ηγέτης των Τσετσένων. Έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς για πλήθος παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενδεχόμενη αποχώρησή του από την εξουσία θα συνιστούσε τεράστιο πλήγμα για τον Πούτιν. Παρ' όλα αυτά, αναλυτές αμφισβητούν τις προθέσεις του και εκτιμούν ότι μάλλον πρόκειται για μπλόφα, καθώς ανάλογες ανακοινώσεις έκανε και στο παρελθόν προκειμένου να εκμεύσει από τον Ρώσο πρόεδρο έστω και μια δημόσια έκφραση στήριξης.